Γεια σας αγαπημένα μου κορίτσια. Να σας δείξω σήμερα πολύ εύκολο μακιγιάζ για τα μάτια. Αυτό το μακιγιάζ ανασηκώνει πεισμένες γωνίες των ματιών, κάνει το μάτι μας χυστό, γατήσιο, πραγματικά ομορφαίνει πάρα πολύ το βλέμμα μας και επίσης αυτό το μακιγιάζ καλύπτει άψογα πεισμένα βλέφαρα. Επίσης καλό είναι ότι αυτό το μακιγιάζ γίνεται πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα και μπορούν να το κάνουν όλοι. Ξεκινάμε βάζοντας κονσίλερ. Εγώ βάζω κονσίλερ μόνο σε αυτά τα σημεία, δεν βάζω πιο κάτω, και να βάλω λίγο στο πάνω βλέφαρο, αυτό να μας βοηθήσει να γίνει το μακιγιάζ μας πιο σταθερό. Εγώ απλώνω κονσίλερ συνήθως με τα χέρια, δεν βουλεύτηκα ποτέ να κάνω με το σφουγγαράκι. Έτσι απλώνουμε πάρα πολύ καλά. Όπως είδατε κορίτσια μου, δεν έβαλα κονσίλερ στο κάτω βλέφαρο, γιατί θεωρώ ότι βάζοντας κονσίλερ στο κάτω βλέφαρο καλύπτουμε μαύρους κύκλους, αλλά ρητιντούλες φαίνονται πολύ πιο έντονα. Και έτσι δεν βάζω. Εσείς αν θέλετε μπορείτε να βάλετε κονσίλερ και στο κάτω βλέφαρο. Το ίδιο να κάνω τώρα και στο άλλο μάτι. Δεύτερο βήμα είναι να βάλουμε μολύβι. Ανασηκώνω λίγο έτσι το βλεφαρό μου και βάζω δίπλα-δίπλα στις λιφαρίδες. Προσεκτικά για να μην τραυματίσω το μάτι. Ωραία. Και τώρα να βάλω λίγο και στη γωνία του ματιού. Ωραία. Και τώρα το άλλο μάτι. Και τώρα κορίτσια μου, πολύ σημαντικό βήμα, να βάλω σκιά. Τι απόχρωση να διαλέξετε εξαρτάται από εσάς. Μπορείτε να βάλετε καφέ απόχρωση σκιών, πράσινη απόχρωση σκιών. Εγώ σήμερα να βάλω σκιές από αυτή την παλέτα. Βλέπετε ότι είναι 4 χρώματα οι οποία δένουν μεταξύ τους. Και εσείς όποτε διαλέγετε κάποια σκιά να παίρνετε μικρές συσκευασίες, γιατί σε αυτές τις μικρές συσκευασίες είναι μελετημένα τα χρώματα οι οποία δένουν μεταξύ τους. Τώρα για να καλύψω αυτό το πεισμένο βλέφαρο εγώ χρειάζομαι ένα χρώμα, ουδέτερο χρώμα που να σκουραίνει λίγο αυτή η περιοχή. Και εγώ σήμερα να διαλέξω αυτό το χρωματάκι που μια χαρά να καλύψει αυτό το πεισμένο βλέφαρο. Χρειάζομαι επίσης ένα πινελάκι, λίγο μεγάλο πινελάκι και μαλακό. Παίρνω λίγο χρωματάκι και κάνω μια κίνηση σαν μισοφέγγαρο. Ξεκινάω από εδώ και καλύπτω ακόμα λίγο. Ωραία. Και το ίδιο κάνω και στο άλλο μάτι. Επί την κίνηση σαν μισοφέγγαρο. Εδώ είναι κουκαλάκι και πάω πάνω στο κόκαλο. Και τώρα κορίτσια μου να βάλω σε αυτή την περιοχή πιο ανοιχτό χρώμα σκιάς. Αυτό το χρώμα ανασηκώνει οπτικά τα φρύδια μας. Για αυτή τη δουλειά να χρειαστώ ανοιχτό χρώμα σκιάς, να βάλω αυτό το χρώμα. Ναι, πήρα πιο μικρό πινελάκι για να μπορώ να κάνω τη δουλειά μου προσεκτικά. Εδώ έτσι. Και τώρα από εδώ κατεβαίνω κάτω. Το ίδιο να κάνω και στο άλλο μάτι. Και τώρα με ίδιο πινελάκι σβήνω λίγο αυτή τη γραμμή για να μην υπάρχει ένωση δύο χρωμάτων. Την σβήνουμε. Νομίζω κορίτσια μου χωρίς να κάνω πολλά ακόμα και τώρα
μάτι μου φαίνεται πολύ πιο ωραίο. Και τώρα, κορίτσια μου, πολύ σημαντικό βήμα για το γατήσιο μάτι μας. Γι' αυτό να χρειαστούμε αυτό το πινελάκι που έχει λοξό κόψιμο. Να το βρείτε παντού, ακόμα και στο τζάμπο έχουν αυτό το πινελάκι και είναι και πάλτινο. Και με αυτό το πινέλο παίρνουμε σκούρο χρώμα, αυτό το χρώμα, έτσι, όχι πάρα πολύ, και κάνω μία γραμμή. Σημαντικό είναι, κορίτσια μου, να κάνουμε ίδια γραμμούλα και από την άλλη πλευρά. Παίρνω πάλι λίγη σκιά και προσπαθώ να κάνω ίδια ακριβώς γραμμή. Κάπως έτσι. Βλέπετε ότι είναι πολύ λεπτή γραμμή. Δεν χρειαζόμαστε έντονες γραμμές. Αυτές οι γραμμές είναι σαν οδηγός για να κάνουμε μετά το μακιάζ μας πιο έντονα. Και τώρα βάζουμε δεύτερη γραμμή, η οποία να πάει από μέση του ματιού δίπλα στις φλεφαρίδες και μετά να το ενώσω με πρώτη γραμμή. Αυτή η γραμμή κάνουμε χωρίς να ανασηκώνουμε τα φρύδια μας. Τώρα προσπαθώ να κατεβάσω τα φρύδια μου και πάμε. Δίπλα-δίπλα. Κάπως έτσι. Και τώρα να γεμίζω με το χρώμα αυτό το σημείο. Γεμίζω όλη αυτή η περιοχή μεταξύ 2 γραμμών. Και τώρα δείτε, κορίτσι μου, και έτσι είναι ωραίο. Και να χαμηλώσω το βλέμμα μου εκεί και πάλι είναι ωραίο. Και τώρα πρέπει να σβήσω αυτή διαφορά χρωμάτων. Ωραία. Και τώρα με ίδιο λοξό πινελάκι κάνουμε μία γραμμούλα δίπλα στα κάτω βλέφαρα μέχρι μέση του ματιού. Έτσι. Πάλι να πάρω αυτό το σκούρο χρώμα. Κοιτάξτε, κορίτσια μου, εγώ δεν βάφομαι έντονα. Αυτό το βάψιμο για μένα είναι έντονα, γιατί υπάρχει λόγος να πάω σήμερα σε ένα γάμο. Παντρεύεται ανιψιός μου. Εσείς, αν θέλετε, μπορείτε να κάνετε αυτά τα σημεία των ματιών πολύ πιο έντονα. Και τώρα, κορίτσια μου, να βάλω μάσκαρα. Σημαντικό είναι να πηγαίνω με το βορτσάκι όχι ευφία, αλλά έτσι λοξά. Και έτσι μάτι γίνεται ακόμα πιο σχιστό. Έτσι τραβάμε βλεφαρίδες λοξά. Και τώρα με ίδιο μπορτσάκι, δεν παίρνω άλλη μάσκαρα, κάνω λίγο τα κάτω βλέφαρα. Και για να δώσουμε λίγο μεγαλύτερο λάμψη στο μακιάζ μας, βάζω λίγο αυτή η σκιά που γυαλίζει λίγο στις γωνίες των ματιών. Πάρα πολύ λίγο. Τελείωσα εγώ με το μακιάζ των ματιών. Βλέπετε ότι το μάτι έχει αλλάξει ριζικά. Το μάτι φαίνεται πιο σχιστό, γατήσιο, πεισμένα βλέφαρα έχουν καλυφθεί και είναι πάρα πολύ ωραίο μακιάζ, έτσι πιστεύω. Και έτσι όπως κοιτάω ευφία είναι ωραίο και αν κατεβάζω το βλέμμα εκεί πάλι είναι μια χαρά. Να φτιάξω τώρα τα μαλλιά μου, να ντυθώ και είμαι έτοιμη να πάω στο γάμο.
Φιλιά πολλά, να είστε πάντα καλά, να περνάτε πάντα όμορφα.